Και Τρουμούλη. Πέντε. Ποιος είναι πέντε. Και πέντε. Ναι. Πέντε. Τρεις ποιος είναι. Κουτσογιώργη. Κουτσογιώργη, ναι. Σιδηρόπουλος. Τρουμούλη. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου στο σύλλογό σας, 33 μέλη ψήφισαν. Εκ των 50. Είναι λιγότερα από τα παλιά χρόνια τα μέλη του συλλόγου. Γιατί... Όσο πάμε οι παλιοί αποχωρούμε και οι νέοι δεν προσέρχονται πολύ εύκολα. Mm-hmm. Ποιος πλειοψήφισε στις εκλογές και... Έχουμε ισοψηφία η Δεσποινής Κουτσογιώργη Διονυσία 31 και ο κύριος Σιδηρόπουλος Παύλος 31. Mm-hmm. Η κυρία Φιντανίδου πήρε 25, η κυρία Τρουμπούλη 29 και ο κύριος Πρασατίδης πήρε 22. Θα συσταθείτε σε σώμα άμεσα. Οπωσδήποτε εντός της εβδομάδος. Οπότε εντός της εβδομάδος μάλλον. Σε σχέση με την ισοψηφία, το καταστατικό σας τι προβλέπει. Αποφασίζουν μόνοι τους ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος. Άρα το συσταθώ σε σώμα, έτσι. Ναι, μόνοι τους αποφασίζουν. Έχουμε δημοκρατικό σύστημα εδώ πέρα. Σωστά. Είπα ότι πλειοψήφισε η κυρία. Κουτσογιώργη και ο κύριος Σιδηρόπουλος. Και ο κύριος Σιδηρόπουλος. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους στρατεύεσαι στους σκοπούς του συλλόγου και γιατί πιστεύεις ότι οι συνομιλικοί σου δεν έρχονται να συμμετέχουν. Αγαπάμε τον σύλλογο, χορεύουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό. Να βοηθήσουμε τον σύλλογο. Παραδοσιακή χορή είναι το. Μόνο η παραδοσιακή χορή. Η δική σου. Μόνο η παραδοσιακή χορή. Δικό σου κινητό. Ναι, ναι. Έχω μείνει μόνος μου από το παλιό Δέλτα Σίγμα εδώ πέρα με 4 καινούργια νέα μέλη. Έχετε βοήθεια από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, μπορεί να αποχωρούν από το Δέλτα Σίγμα, αλλά στο σύλλογο είναι ενεργά μέλη. Uh-huh. Όλοι οι προηγούμενοι εκλεγέντες με τα Δέλτα Σίγμα τα προηγούμενα είναι όλοι ενεργά μέλη. Απλά λόγω ασχολιών, λόγω. Δεν ξέρω και τι να πω, δεν θέλουν να είναι υποψήφια μέλη στο ΔΣ. Ισοψηφίζεται με ένα νέο μέλος. Ποια είναι η πρόθεση να διατηρήσετε την προεδρία του συλλόγου ή θα την παραχωρήσετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το ότι τα νέα μέλη ισοψηφούν με κάποιους παλιούς, αλλά η διαδικασία που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι τελείως δημοκρατική. Δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει τους περισσότερους ψήφους και ποιος θα πάρει τους λιγότερους. Εμείς τώρα όλοι οι εκλεγέντες θα μαζευτούμε, θα ορίσουμε τα αξιώματα του Δέλτα Σίγμα και θα προχωρήσουμε. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι από εδώ και πέρα του συλλόγου. Κοιτάξτε να δείτε, λόγω και της κρίσης τώρα είμαστε σε μία ύφεση, όχι μόνο εμείς, θέλω να πιστεύω ότι είναι όλοι οι σύλλογοι. Γι' αυτό μπήκαν νέα παιδιά, να βάλουμε νέες ιδέες, να οργανωθούμε ξανά από την αρχή. Οι στόχοι μας είναι πάντα αυτοί που ήταν και από πριν. Δεν αλλάζουν οι στόχοι. Είναι πολιτισμός, κοινωνικά θέματα, ευαισθησίες στον συνάνθρωπό μας και όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για το Σύλλογο.